Saisela simera na sitiso sinhovesi sto onoma. Ο Γερμανός πρόεδρος Στάινμαϊερ ζητούσε συγγνώμη για τις ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα και δει στη μαρτυρική Κάνδανο και την ίδια ώρα με την υπογραφή του Ομοσπονδιακού Εγκληματολογικού Γραφείου της Γερμανικής Αστυνομίας σε ελληνικό έδαφος ζητούνταν από όσους θα παραβρίσκονταν στις εκδηλώσεις να φορέσουν πιστοποιημένο βραχιολάκι έχοντας πρώτα δώσει προσωπικά του στοιχεία. Το βραχιολάκι που πέρασαν στον καρπό το δικό μου αλλά και όλων των συμμετεχόντων στις επίσημες εκδηλώσεις κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας κυρίου Frank Walter Steinmeier στη μαρτυρική Κάνδανο δεν ανήκει σε κάποια ελληνική αρχή αλλά στο Ομοσπονδιακό Εγκληματολογικό Γραφείο της Γερμανικής Αστυνομίας. Αναρωτιέμαι με ποια αρμοδιότητα μια γερμανική αρχή ρυθμίζει την προσέλευση των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις επί ελληνικού εδάφους. Οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο δεν είναι μια υπόθεση που κλείνει ένα νομικό ζήτημα, αλλά είναι μια δέσμευση ιστορικής ευθύνης της χώρας σας. Και είναι ηθική επιταγή. Ένα τέτοιο βραχιολάκι για να μπορεί να βρίσκεται στις εκδηλώσεις αυτές φόρεσε, αφού έδωσε τα στοιχεία του, μέχρι και τον αριθμό ταυτότητάς του, ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών προς την Ελλάδα, Αριστομένη Σιγκελάκης, εξηγώντας γιατί αυτή την ώρα ο προβληματισμός και η ανησυχία έχει να κάνει ακόμη και με τον κίνδυνο παραβίασης συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, αλλά και ζήτημα κυριαρχίας της χώρας, αφού σε ελληνικό έδαφος, αντί για τις ελληνικές αρχές, στοιχεία συνέλεγαν γερμανικές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη χρήση των στοιχείων αυτών και την ορθότητά της. Στάχτες και από παίδια. Und, τίποτα. Abgebrannte. Δεν είδαμε στην Κάνδανο. Reste. Άραγε τα προσωπικά δεδομένα που μας ζητήθηκαν έτυχαν ορθής διαχείρισης και μόνο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές όπως είχαμε λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις ή διαβιβάστηκαν και σε γερμανικές υπηρεσίες και αν ναι σε ποιες και με ποιο δικαίωμα. Τα βραχιολάκια είχαν τρία διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το επίπεδο διαπίστευσης και όποιος επέλεγε να μην φορέσει τέτοιο, άρα και να μην παραχωρήσει τα στοιχεία του προς τις γερμανικές αρχές, δεν μπορούσε να παρίσταται τους χώρους των εκδηλώσεων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τέτοιο βραχιολάκι, παρέχοντας τα στοιχεία του, ζητήθηκε μέχρι και από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, κίνηση που προκάλεσε οργή, με τον Περιφερειάρχη του νησιού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενοχλημένος να αρνείται να το πράξει. Αναρωτιέμαι αν είναι αυτός ορθός τρόπος λειτουργίας μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Εκφράζω την ανησυχία μου για το ενδεχόμενο παραβίασης των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Αναρωτιέμαι επίσης και για το αν τίθεται και ζήτημα παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Είναι και αυτό άλλη μια πικρή γεύση που μας έμεινε από την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου. Η Κάνδανο είναι εδώ, με ιδιαίτερη χαρά σας φιλοξενεί, είναι ολοζώντανη, τιμά την ιστορία και τα μαρτυρικά χώματα, τιμά τους σκοτωμένους της και αγωνίζεται για να διατηρηθεί η μνήμη. Σας ευχαριστούμε. Ο Αριστομένης Σιγκελάκης, μάλιστα, όπως και πολλοί από τους παρευρισκόμενους, που βρέθηκαν στην Κάνδανο τιμώντας τους νεκρούς τους και θέλοντας να δείξουν μέχρι και σήμερα την οργή και τον πόνο τους, σημείωσαν ότι ήταν απορίας άξιο με ποια αρμοδιότητα σε ελληνικό έδαφος έγινε κάτι τέτοιο, ζητώντας να μάθει αν αυτό ήταν σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είναι το γεγονός αυτό σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Εξωτερικών καταρχάς, αλλά και των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.